Η νέα μονή του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρα, 3 χιλιόμετρα από το Λιτόχωρο και 15 από την Παλαιά Μονή, ενώ ενυχτισμένη στη θέση που βρισκόταν το παλιό μετόχι της Σκάλας του 1650. Για τη ζωή και το έργο του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο μιλήσαμε αναλυτικά στο βίντεο για την Παλαιά Μονή, που ίδρυσε ο Άγιος το 1542. Στη Μονή γίνονται εργασίες αναστήλωσης, ενώ από τα ανακαινισμένα κτίρια, εκτός του Ιερού Ναού, ξεχωρίζει το Σκευοφυλάκιο και Βυζαντινό Μουσείο της Μονής, που βασίστηκε σε παλιότερο κτίριο του 1860, το παλιό Ηγουμενείο που εγκαινιάστηκε το 1999 από τον Παναγιώτο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Πύργος του Κωδωναστασίου και άλλα. Η Μονή φιλοξενεί στον πρώτο όροφο αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη που διαθέτει σπάνια έγγραφα και αξιόλογες εκδόσεις, όπως Περγαμηνές και Παλέτυπα του 1574, ενώ στο ισόγειο εκτίθενται πολύτιμα ιερά κοιμήλια, τα οποία διασώθηκαν αφού ήταν επιμελώς κρυμμένα σε κρύπτη στην Παλαιά Μονή. Άγια λείψανα σε περίτεχνες πολύτιμες λειψανοθήκες, άμφια του 18ου αιώνα, ιερές εικόνες του 16ου αιώνα, ένας επιτάφιος του 1579, ρωσικό αυτοκρατορικό χρυσόβουλο του 1692 και πολλά άλλα κοσμούν τη συλλογή της Μονής. Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε στη Δρακότρυπα Καρδίτσας το 1500 και στα 18 του μετά το θάνατο των γονέων του ακολούθησε το γέροντα Άνθιμο στα Μετέωρα όπου και έγινε μοναχός με το όνομα Δανιήλ, στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου. Στη συνέχεια μετέβη στο Άγιο Όρος όπου χειροτονήθηκε ιερέας, ασκήτευσε στη Μονή Καρακάλου και έφτασε να χειροτονηθεί ηγούμενος στη Μονή Φιλοθέου. Εγκατέλειψε όμως το Ηγουμενείο και το Άγιο Όρος και κατέληξε στη Βέρεια με μικρή συνοδεία όπου και δημιούργησε ένα ισχυρό μοναστικό κοινόβιο στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου.
προτάθηκε να γίνει επίσκοπος στη Βέρεια, αλλά από ταπεινότητα εγκατέλειψε τη θέση και κατέληξε στον Όλυμπο, όπου έζησε σε σπήλαια, ασκώντας την ασκητική ζωή, ενώ οργάνωσε τους εκεί μοναχούς σε κοινόβιο και ξεκίνησε την ανέγερση μονής. Μετά από διώξεις Οθωμανικής εξουσίας, ο Άγιος Διονύσιος έφυγε και κατέληξε στο Πήλιο, στη Μονή της Αγίας Τριάδος Ουρβιάς, όπου και έζησε για 3 χρόνια. Στη συνέχεια επέστρεψε στην περιοχή του Ολύμπου, όπου και απεβίωσε στις 23 Ιανουαρίου, μετά το 1542, με τα λείψανά του να φυλάσσονται στη Μονή που ίδρυσε πριν από 5 αιώνες. Τμήμα της Μονής επανήλθε στο Άβατο από το 1989, σύμφωνα με την παράδοση που κληροδότησε ο Άγιος Διονύσιος. Οπότε το καθολικό που είναι αφιερωμένο στην κοίμηση του τόκου, τα κελιά των μοναχών, τα εργαστήρια κλπ. Είναι προσβάσιμα μόνο σε άντρες. Στο καθολικό γίνονται καθημερινά λειτουργίες, ενώ το τέμπλο είναι διακοσμημένο με εικόνες του 1955 που φιλοτέχνησε ο διάσημος καλλιτέχνης Φώτης Κόντογλου, άξιος συνεχιστής της τέχνης της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Στους χώρους της Μονής, που είναι προσβάσιμη για όλους τους προσκυνητές, περιλαμβάνεται φυσικά και ο ναός του Αγίου Διονυσίου, όπου τελείται κάθε Κυριακή η Θεία Λειτουργία. Οι μοναχοί, εκτός του μοναστικού και ιερατικού έργου που τελούν καθημερινά, ασχολούνται και με άλλα διακονήματα, όπως εικονογραφία και αγιογραφία, κυροποιία, παραγωγή θυμιάματος, βιβλιοδεσία και ξυλογλυπτική, αλλά και καθημερινές εργασίες, όπως μελισσοκομεία, τυροκομεία και άλλα. Οπότε κάποια από αυτά τα προϊόντα μπορείτε να προμηθευτείτε από το κιόσκι της Μονής. Άλλωστε, την παράδοση της τέχνης της αγιογραφίας υπηρετούσε πιστά, εκτός των άλλων, η σχολή της παλιάς Μονής, από την οποία εξήλθαν λόγοι μοναχοί, αλλά και τεχνίτες αγιογράφοι που με τα κίνησή τους ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη διέδιδαν το μήνυμα της πίστης. Η Νέα Μονή, όπως είπαμε, χτίστηκε στο παλαιό μετόχι Σκάλας, όπως και άλλα μετόχια της Πιερίας που ανήκουν στην Παλιά Μονή, σαν του Αγίου Γεωργίου στον Κορινό και τη Ρητίνη, της Παναγίας Μακριράχης, της Αγίας Σολομονής, της Αγίας Ματρόνας και άλλα. Και αρκετά άλλα παρεκκλήσια της περιοχής ανάγονται στην εποχή του Αγίου Διονυσίου, όπως αυτό της Μεταμορφώσεως, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Μακρίνας και της Αγίας Παρασκευής, από τα οποία όμως ελάχιστα διασώζονται. Κοντά στη Μονή βρίσκεται και το λεγόμενο Παλαιό Μονάστηρο, όπου κατά την παράδοση ήταν το πρώτο σημείο που ασκήτευσε ο Άγιος Διονύσιος. Στο σημείο υπήρχε ρυπωμένος ναίσκος, ενώ σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα του πυργίσκου, χαρακτηριστικό δείγμα των αγιορείτικων μοναστηριών.
Ηγούμενος της Μονής ανάμεσα σε 25 μοναχούς είναι ο αρχιμανδρίτης Μάξιμος Κυρίτσης, ενώ η Μονή είναι καθημερινά ανοιχτά από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου και λειτουργεί πανηγυρικά στις 23 Ιανουαρίου. Με την πρώτη ευκαιρία που θα επισκεφτείτε τις παραλίες της περιοχής ή το γραφικό λιτόχωρο, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τις δύο ιστορικές μονές διαμέσου μιας εντυπωσιακής διαδρομής στον περίφημο Όλυμπο.